Μία εβδομάδα μετά την πανηγυρική επανεκκίνηση του τουρισμού για την Κρήτη, γεγονός που σηματοδοτεί και την επαναλειτουργία της οικονομίας, τα εργασιακά ζητήματα των ανθρώπων που δουλεύουν στον τουρισμό φαίνεται πως βρίσκονται στον αέρα. Δυστυχώς οι εργασιακές σχέσεις κατρακυλάνε προς τα κάτω και όχι μόνο στα μισθολογικά, αλλά και στα θέματα που έχουν κάνει με θεσμικές ρυθμίσεις. Έχουν ανοίξει κάποια ξενοδοχεία πολύ ελάχιστα, οι πληρότητες είναι πολύ χαμηλές. Εκεί όμως υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μεγάλη παραβατικότητα για τους εργαζόμενους. Ότι δεν υπογράφεται η συλλογική σύμβαση εργασίας όπως γίνεται τόσα χρόνια. Δυστυχώς δεν προσέρχεται η εργοδοσία να υπογράψουμε τη σύμβαση, να τελειώνει όλο αυτό. Αναβρασμός επικρατεί τόσο στους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων, όσο και στους ξενοδοχοϋπαλλήλους που καταγγέλουν εργασιακό μεσαίωνα. Το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης εδώ και μία εβδομάδα υποδέχεται τουρίστες. Αρκετά ξενοδοχεία έχουν ανοίξει, ωστόσο η κατάσταση για όσους εργάζονται σε αυτό το κομμάτι εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Χρήματα έχουν να δούνε από το Μάρτιο, τότε που πήραν κάποιοι τη δίμηνη παράταση. Υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν να δούνε τα χρήματα αυτά από πέρσι που σταμάτησε η εργασία τους. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται σήμερα, δηλαδή για το μήνα Ιούλιο, θα πληρωθούν τον Αύγουστο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε τι δεινή οικονομική κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι δεν πάρουν τουλάχιστον 6-7 μισθούς κανονικούς, από αυτούς που ξέρουν και να πάρουν και τα tips που, για τα οποία τα λογαριάζουν και αυτά, δεν θα μπορέσουν να βγάλουν τη χρονιά. Την ίδια ώρα το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης συνεχίζει εδώ και μία εβδομάδα την απεργιακή κινητοποίηση, με τους οδηγούς να ζητούν να υπογράψουν την ίδια σύμβαση που είχαν υπογράψει και πέρυσι. Ενώ με νεότερη ανακοίνωση το Σωματείο γνωστοποιεί ότι θα συνεχίσουν την απεργία μέχρι την Παρασκευή το πρωί. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν εντωμεταξύ οι θέσεις του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης στη σχετική ανακοίνωση να κάνει λόγο για έλλειψη τουριστικής συνείδησης. Εμείς είμαστε αυτοί, το λέμε επανειλημμένα, που έπρεπε να είμαστε μέσα στο αεροδρόμιο και να μεταφέρουμε τον κόσμο και όχι να είμαστε έξω από το αεροδρόμιο και να κάνουμε απεργία. Από τη μία μεριά έχουμε το κράτος που με όλα αυτά που μας έχει δώσει, το φωνάζουμε, είναι θέμα επιβίωσης, δεν θα τα καταφέρουμε το χειμώνα. Από την άλλη έχουμε τους εργοδότες, λέει δεν υπογράφουν τη συλλογική σύμβαση αν δεν αφαιρεθούν πράγματα από τη σύμβαση. Είμαστε εδώ, είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση για όσο καιρό χρειαστεί. Οι συνάδελφοί μου, σε ποσοστό κοντά στο 95%, ίσως περισσότερο, αρνούνται να πιάσουν τη μόνη. Λίγες ημέρες μετά την άφιξη των τουριστών στην Κρήτη, με καθυστέρηση λόγω κορονοϊού, οι εργαζόμενοι στους διάφορους τομείς του τουρισμού εξακολουθούν να μάχονται για τα εργατικά τους δικαιώματα. Μία μάχη κοινή από όλες ίσως τις θέσεις, με εργοδότες και τουριστικούς επιχειρηματίες που επίσης επιχειρούν να βρουν ισορροπία σε μία μίνι σεζόν η οποία δεν θυμίζει καμία άλλη και με έναν αόρατο εχθρό να κρατά καθυλωμένη στα χαμηλά την βαριά τουριστική μας βιομηχανία.